Από το κυρίως νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση 7-8 διαφορετικών οδηγιών σε ένα, αντικειμενικά το ενδιαφέρον περισσότερο επικεντρώνεται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό και τα διάφορα μέτρα που εισήγαγε η κυβέρνηση χτες με τις τροπολογίες. Και αυτό όχι ότι, γιατί θεωρούμε, όπως επιχειρεί η κυβέρνηση, να καλλιεργεί στην εντύπωση ή την όποια προσδοκία ότι οι συμπληρωματικές αυτές πιστώσεις στον προϋπολογισμό πρόκειται πράγματι να αντιμετωπίσουν ή να ανακουφίσουν από τα τεράστια βάρη της ακρίβειας, αλλά γιατί αποδεικνύεται ότι όποιες παρεμβάσεις γίνονται θα παραμένουν αναποτελεσματικές όσο δεν αλλάζει πρώτον ο βασικός αντιλαϊκός χαρακτήρας του ίδιου του προϋπολογισμού, δηλαδή η κραυγαλαία δυσαναλογία που έχει να κάνει και με το από ποιους τα παίρνει, με τον κύριο όγκο των φορολογικών βαρών να παραμένει στις πλάτες των μισθωτών και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και με το σε ποιους τα δίνει, με αντιστροφή εδώ της ζυγαριάς, να πηγαίνει δηλαδή η πίτα σχεδόν ολάκερη στους επιχειρηματικούς ομίλους και τα περισσέματα να μην αρκούν ούτε για να μπαλώνουν τρύπες για τα λαϊκά νοικοκυριά, διατηρώντας πάντα τη βασική φιλοσοφία της αναδιανομής από τους φτωχούς, τους πιο εξαθλειωμένους. Ιδίως και με δεδομένο ότι και τα προηγούμενα μέτρα που δόθηκαν ως ενισχύσεις, κυρίως στα λαϊκά στρώματα και ειδικότερα στους αυτοαπασχολούμενους, ήταν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τα διέξοδα που προκάλεσε η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται τώρα με τον πιο σκληρό τρόπο, τώρα που ήρθε η ώρα της πληρωμής και διαμορφώνουν ένα γολγοθά χρεών για τους αυτοαπασχολούμενους, σε συνθήκες μάλιστα ανατιμήσεων και αναδουλειάς. Τα μέτρα όμως αποδεικνύονται αποτελεσματικά και για έναν δεύτερο λόγο. Γιατί η ακρίβεια είναι και θα παραμείνει εδώ και θα κάνει όλο και δυσκολότερη την κατάσταση που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν είναι ούτε προσωρινό, πολύ περισσότερο ούτε ένα φυσικό φαινόμενο. Άρα όσο δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες του, τα μέτρα θα αποδεικνύονται συνεχώς ανεπαρκή και μάλιστα οι αιτίες αυτές όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αντίθετα ενισχύονται. Όταν καταρχήν η ίδια η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για να δοθούν τα μεγάλα πακέτα των ενισχύσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους, κόπηκε επιπλέον χρήμα για να ανακάμψει και να επανέλθει σε κερδοφορία το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που είναι η νούμερο ένα αιτία για τον πληθωρισμό που απογειώνει τις τιμές. Αυτό δηλαδή που επιλέχθηκε ως φάρμακο για να αντιμετωπιστεί ένα σύμπτωμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αποδεικνύεται δηλητήριο για τα υπόλοιπα. Όσο και αν προσπαθείτε να το κρύψετε, ξέρετε πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε πολύ πριν από τον πόλεμο. Φυσικά ενισχύεται από τις συνέπειές του, που ακόμα βέβαια δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους για το λαό, αλλά ούτε άρχισε ούτε θα τελειώσει με το τέλος του Περαλιστικού Πολέμου, το οποίο δυστυχώς είναι εξίσου και αυτό αβέβαιο. Πολύ περισσότερο που και ο πόλεμος δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και σχεδίων για το μοίρασμα των ενεργειακών δρόμων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των σφαιρών επιρροής, σχέδια τα οποία όλοι σας φροντίσατε να μπλέξετε τη χώρα μας ως τα μπούνια, για να αναβαθμίσετε βέβαια τη θέση και της ελληνικής αστικής τάξης στη μοιρασιά της Λίας, δηλαδή για συμφέροντα ξένα προς αυτά του λαού μας, όπως βέβαια και όλων των άλλων εμπλεκόμενων στον πόλεμο λαό. Γι' αυτό και εμείς δεν ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση για ανικανότητα πρόβλεψης της έκτασης του προβλήματος, που την αναγκάζει σε σύντομο χρόνο να τροποποιήσει συνεχώς τον προϋπολογισμό, όπως βολικά κάνουν όλα τα άλλα κόμματα για να κρύψουν αυτή ακριβώς τη συμφωνία τους στην ίδια τη στρατηγική επιλογή που γεννά την ακρίβεια. Που την ακολουθεί βέβαια αναφανδόν η Νέα Δημοκρατία, όμως την ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, που έσυρε πρώτο στο χορό της απελευθέρωσης και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, όπως και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που εφάρμοσαν ή και υπερασπίζονται με θέρμη τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για το εμπόριο των ρήπων, όπως και το ΜέΡΑ25, που εκτοξεύουν τεχνητά την τιμή του εγχώριου λιγνίτη, μια σημαντική παραγωγική πηγή τη χώρα, και κοροϊδεύουν δείχνοντας λύσεις μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια, δηλαδή αυτά τα ίδια που διαμορφώνουν αυτή την ασφικτική για το λαό κατάσταση.
Όλα λοιπόν τα κόμματα που ομνύουν στην πράσινη μετάβαση κρύβουν ότι αυτή οδηγεί στην ακόμα πιο γρήγορη μετάβαση στην ενεργειακή φτώχεια, την εκτείναξη των τιμών αλλά και στην απαξίωση σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας. Όπως ο Λιγνίτης. Μια τάση που σε καμία περίπτωση δεν ανατρέπεται ούτε με τα έκτακτα μέτρα για την παράταση για μερικά χρόνια της λειτουργίας των λιγνητικών σταθμών, για να αντιμετωπίσουν βέβαια τις ελλείψεις από τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής με το φυσικό αέριο, γιατί και το ρεύμα που θα παράγεται θα συνεχίσει να είναι πανάκριβο για το λαό εξαιτίας των περιβαλλοντικών καπέλων που παραμένουν απείραχτα. Εξάλλου και οι ίδιοι ανταγωνισμοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται τελικά για τη φθηνή ενέργεια για τους λαούς, αλλά για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των κερδών των μεγάλων ομίλων της ενέργειας. Ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι, ποιοι και πόσα θα χάσουν από αυτό. Έτσι, και η όλη συζήτηση που εξελίσσεται τώρα για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο τελικά μετατρέπεται και δεν κρύβεται ότι μετατρέπεται στην εξάρτηση από το ακόμα ακριβότερο αμερικάνικο LNG που ο λαός θα πληρώνει χρυσάφι, την ίδια ώρα βέβαια που οι Έλληνες εφοπλιστές απ' την άλλη θα κάνουν χρυσές δουλειές γύρω από τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. Έτσι, όταν για το λαό προβλέπεται μερικά λεπτά του ευρώ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, τα μεγάλα μαξιλάρια τα κρατάτε για τους ενεργειακούς και όχι μόνο ομίλους. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, και η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που προβλέπει μεταξύ άλλων τις ενισχύσεις για την επενδυτική λειτουργία στους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή για τις επιχειρηματίες των ΑΠΕ. Αυτό λοιπόν που εμποδίζει να ανακουφιστούν ουσιαστικά τα λαϊκά νοικοκυριά από τα βάρη είναι ακριβώς αυτές οι προτεραιότητες που θέτει τόσο η κυβερνητική πολιτική όσο βέβαια και οι κατευθύνσεις των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό κοροϊδεύουν και εκείνα τα κόμματα όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής που στις προτάσεις τους για την ακρίβεια δεν ξεφεύγουν ρούπι από τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευαγγελίζονται δήθεν τη χρυσή τομή ανάμεσα στα κέρδη των ομίλων και τις λαϊκές ανάγκες με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας. Μια οικονομία όμως που αντέχει τις φοροαπαλλαγές για τις επιδοτήσεις των ομίλων, αντέχει τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των λίγων, τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές που είναι 350 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αντέχει τους πολεμικούς εξοπλισμούς μαμούθ στους οποίους όλοι σας κάνετε πρωτοαθλητισμό, αλλά έχει πραγματικά δυσανεξία σε όλα αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη για να ανακουφιστεί ο λαός και τα οποία μετά και την επιτυχία της απεργίας απέκτησαν νέα δυναμική για διεκδίκηση, τα αιτήματα δηλαδή για την άμεση προστασία του εισοδήματος, με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την άμεση κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων σε καύσιμα και ενέργεια και στα ίδια πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το με πλαφόν στις τιμές των βασικών τιμών λαϊκής κατανάλωσης και επίταξη των αποθεμάτων και εισαγωγών στα είδη διατροφής και ζωοτροφές όπου καταγράφεται έλλειμμα για να διατίθενται αυτά στην κατανάλωση χωρίς χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος. Για την οριστική κατάργηση και όχι την αναβολή που διαγωνίζεστε εδώ ποιος πρωτοέκανε του τέλους επιτιδεύματος, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα βέβαια με την απαλλαγή από μέρος των χρεών τους. Την κατάργηση των χαρατσιών των ΑΠΕ και των ρητρών για την αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς του ρεύματος. Κυρίως βέβαια, πραγματική λύση για το λαό μπορεί να δώσει μόνο η συνδυασμένη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας μας, για την οποία μόνο το ΚΚΕ μιλάει, και αυτό σημαίνει συνολική σχεδιασμένη αξιοποίηση και των ορυκτών καυσίμων, με φιλικότερες προς το περιβάλλον βέβαια μεθόδους που επιτρέπει το σημερινό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά το εμποδίζουν τα επιχειρηματικά κέρδη, της γεωθερμίας, των ΑΠΕ, των υδάτων και άλλων πηγών, για να έχουμε ένα επαρκές, σταθερό ενεργειακό μείγμα και κυρίως μια φθηνή ενέργεια για τη λαϊκή κατανάλωση. Αν βέβαια είχατε έναν τέτοιο προσανατολισμό, δεν θα προχωρούσατε και σε ένα άλλο έγκλημα, αυτό που σχεδιάζετε και προχωράτε για τη Λάρκο. Ένα παραγωγικό θησαυρό για τη χώρα,
τη μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο με επεξεργασία των εγχώριων κοιτασμάτων που ανέρχονται στο 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ελλάδα. Και αυτόν τον πλούτο τον παραδίδεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη στιγμή μάλιστα που η τιμή του νικελίου καταγράφει ρεκόρ. Την απάντηση για τη δυνατότητα να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ με σχέδιο εξυγχρονισμού και αύξηση της παραγωγής της, σας την έχουν δώσει, κύριοι υπουργοί, με κάθε λεπτομέρεια οι ίδιοι εργάτες. Σας έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, την οποία κρύβεται στα συρτάρια σας, γι' αυτό και πάει πολύ και απαιτεί περίσσιο θράσος, κύριε Υπουργέ, να μας ρωτάτε χτες, μας ρώτησε χτες στην Επιτροπή ο κύριος Σκυλακάκης πόσο κοστίζει ΛΑΡΚΟ για τους φορολογούμενους. Σας καλούμε λοιπόν εσείς να απαντήσετε αυτήν την ερώτηση, γιατί εσείς χρωστάτε αυτή την απάντηση και στους εργαζόμενους και στο λαό και της περιοχής και γενικότερα, γιατί οι δικές σας οι πολιτικές και των προκατόχων κυβερνήσεων βέβαια υπερχρέωσαν τη ΛΑΡΚΟ, σχεδίασαν την απαξίωσή της και σήμερα δεν δικαιούστε να ζητάτε και τα ρέστα. Δικαιούστε και είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τη λύση για τη διάσωση που σας δίνουν οι εργαζόμενοι, αυτοί δηλαδή που την κράτησαν μέχρι σήμερα όρθια με τον ιδρώτα και το αίμα τους. Οι προτεραιότητες που θέτετε και που θέτει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυπώνονται και στις ανησυχίες σας που καταγράφτηκαν στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου που ενσωματώνει και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γιατί κύριο στόχο έχουν και αυτή την έγνοια κόπτεστε να υλοποιήσετε πώς θα διασφαλιστεί με καλύτερους όρους η ενοποίηση των χρηματαγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που από κοινού βέβαια με την Τραπεζική Ένωση επιδιώκουν να εξασφαλίζουν τη γρηγορότερη και απρόσκοπτη ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, την ενίσχυση της κερδοφορίας τους βέβαια και τη θέση τους στον ανταγωνισμό με ομίλους από άλλες ισχυρές οικονομικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιχειρεί βέβαια ταυτόχρονα να θωρακίσει τις χρηματαγορές στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, από κλειδονισμούς λόγω των οικονομικών κρίσεων, οι οποίοι βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αποφευχθούν, αφού γεννιούνται από τις ίδιες τις αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος. Η οδηγία προβάλλει προσχηματικά την αναγκαιότητα δίθεν διαφάνειας ελέγχου και εποπτείας των χρηματαγορών και των παραγόγων που διακινούνται με χρηματιστηριακό τρόπο, στην πραγματικότητα για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές. Δηλαδή, ισχυρίζεται ότι θα βάλει κανόνες διαφάνειας που στο πιο παρασιτικό και κερδοσκοπικό κομμάτι του κεφαλαίου, στις χρηματιστηριακές αγορές, τις οποίες τζογάρονται όχι μόνο συσσωρευμένα κέρδη που καταληστεύονται από την υπεραξία των εργαζομένων, αλλά και αυτός ο ίδιος ο κόπος τους από τη δουλειά χρόνων, τα αποθεματικά των ταμείων που χάθηκαν σε μια νύχτα στη φούσκα του χρηματιστηρίου της δεκαετίας του 90, μαζί βέβαια με οικονομίες άλλων και όσων παρασύρθηκαν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα εφορίας, αλλά και από την νεότερη ληστεία με το κούρεμα των ομολόγων και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τα λεφτά του λαού. Οι χρηματαγορές λοιπόν με ή χωρίς κανόνες είναι και όσο θα υπάρχουν θα είναι σε όφελος του κεφαλαίου. Τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να έχουν καμιά απολύτως εμπιστοσύνη στα εύκολα κέρδη που υπόσχονται κατά καιρούς και που παρουσιάζονται στα μάτια του λαού ως δόλωμα, αλλά κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας τους, ο λαός βγαίνει όπως και να έχει διπλά και τριπλά χαμένος. Πολύ περισσότερο είναι απαραίτητο να αποσυντεθεί από αυτό το τζογάρισμα τα ασφαλιστικά ταμεία και να σταματήσει η κοινωνική ασφάλιση να αποτελεί ένα ταμείο που θα δίνεται για αξιοποίηση στα επιχειρηματικά κέρδη βέβαια και να τίθεται στον κίνδυνο του τζογαρίσματος. Δεν μπορεί βέβαια να περνάει απαρατήρητα ταυτόχρονα από τις ενσωμάτωσεις των οδηγιών και η προσπάθεια που γίνεται βήμα-βήμα να χτίζεται ένα βαθιά αντιδραστικό οικοδόμημα στο πλαίσιο του λεγόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τις διάφορες οδηγίες εξυγχρονίζονται συνεχώς οι μηχανισμοί και το οπλοστάσιο φακελώματος και καταστολής σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αναφέρθηκα αναλυτικά επί των άρθρων συζήτησης στην Επιτροπή για τον αντιδραστικό χαρακτήρα του δεύτερου μέρους του νομοσχεδίου, για την οδηγία που διευκολύνει στην πραγματικότητα
τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διεύρυνση ορισμένων ποινικών αδικημάτων, όπου όμως κατά τη συνήθη τακτική τσουβαλιάζονται και τα γνωστά αδικήματα τα σχετιζόμενα με την τρομοκρατία. Όταν όμως είναι γνωστό ότι στα κείμενα της και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έννοια της τρομοκρατίας έχει γίνει κυριολεκτικά λάστιχο, εντάσσοντας σε αυτή κάθε ριζοσπαστική σκέψη ως κίνδυνο για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι και τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίες. Ορίστε ποιος είναι ο εχθρός του κράτους σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτό το πρίσμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν με αυτό το πρόσχημα δίνεται μια απεριόριστη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και μάλιστα σε διακρατικό επίπεδο, πόσο μάλλον όταν αυτή η ευχέρεια δίνεται ήδη από το στάδιο της πρόληψης των εγκλημάτων, δηλαδή όχι μόνο για τη διερεύνηση, ανίχνευση ήδη διαπραχθέντων εγκλημάτων, ακόμα περισσότερο όταν δίνεται σε μια σειρά μηχανισμούς, όχι μόνο σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, αλλά σε άλλες υπηρεσίες, φορολογικές, λιμενικές και άλλες, και μάλιστα η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι είναι άμεση και απευθείας, δηλαδή χωρίς καν εισαγγελική παραγγελία ή ποινική δίωξη. Οι πληροφορίες μάλιστα αυτές επιτρέπεται να συλλέγονται αλλά και να υπόκειται σε επεξεργασία και για σκοπούς άλλους από αυτούς τους οποίους, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, όπως ρητά αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Και βέβαια μπορεί ο Υπουργός να επικαλείται ότι πέρασε όντως το νομοσχέδιο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δεν ήρθε βέβαια στην ακρόαση φορέων για να θέσουμε και συγκεκριμένα ερωτήματα. Όμως και αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι αρκετό, γιατί έχουμε συνηθίσει πια στις διάφορες υποτιθέμενες εγγυήσεις πώς φιλοσικείς μπαίνουν στα νομοσχέδια, οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και αστεία. Τι βάζετε ως εγγύηση? Ότι το πρόσωπο που θα συλλέγει τις πληροφορίες θα μπορεί να λαμβάνει, θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και εγγύηση. Μαρία, μάζευε το λίγο. Ολοκληρώνω. Όταν όμως τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί και είναι σε θέση να επεξεργαστεί αφορούν ακόμα και φιλοσοφικές αναζητήσεις, τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα. Όλα αυτά είναι καταρχήν επιτρεπτά να τίθενται σε μια ευρύτατη επεξεργασία, χωρίς καν να δίνεται η δυνατότητα στο υποκείμενο του ελέγχου να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, και όλα αυτά σε μια εποχή που το εμπόριο των προσωπικών δεδομένων έχει καταστεί μια από τις πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις και που βέβαια βοούν πραγματικά οι καταγγελίες και σε χώρους εργασίας αλλά και συνολικότερα και στα ζητήματα που αφορούν την υγεία κλπ. Για βαθύτατη εμπορία και αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων, τη στιγμή μάλιστα που οι όποιες σταθμίσεις των συμφερόντων και των δικαιωμάτων και η περιβόητη αναλογικότητα γέρνει σταθερά τη ζυγαριά σε βάρος των λαϊκών ελευθεριών. Για όλους αυτούς τους λόγους, βέβαια, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.